Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι με υλικό το οποίο ετοιμάζεται ειδικά για τους ανθρώπους που είναι μέλη αυτής της και για τους ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν τα βίντεο και συμφωνούν με τις αρχές, τις ανθρωπιστικές αρχές και αξίες που διέπουν αυτό το κανάλι και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν ψυχοδουλειά και να καλλιεργήσουν την πνευματικότητα. Αυτό το βίντεο σήμερα σκέφτηκα αν θα το έκανα ή όχι, αλλά κατέληξα στο ότι πρέπει να το κάνω. Κατέληξα στο ότι πρέπει να το κάνω επειδή το κρίνω χρήσιμο να το κάνω. Γεια σας. Είναι Δευτέρα πρωί σήμερα που γυρίζω το βίντεο αυτό. Είναι 22 Μαΐου 2023. Ε, όσοι είστε εδώ στο κανάλι Τακτικά γνωρίζετε ότι έχω επιστρέψει από μια αρκετά κουραστική εβδομάδα στην Αθήνα. Και το Σάββατο το βράδυ έφτιαξα ένα live στο οποίο α, πάνω από 800 άνθρωποι ζώντανά μοιραστήκαμε πράγματα, μοιράστηκα τα νέα μου μαζί σας, τα χαρούμενα νέα μου και τα λίγο πιο δύσκολα και προς το τέλος του live έκανα μία α, δημόσια παραδοχή ότι ήμουνα δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτης για ένα αλφα χρονικό διάστημα και το έκανα αυτό δημοσίω γιατί είμαι Απολύτω ειλικρινή μαζί σα και θέλω να είμαι απολύτω ειλικρινή μαζί σα και γιατί θέλω να δείτε ότι είναι ανθρώπινο να σφάλουμε, είναι ανθρώπινο να α, πισωγυρίζουμε σε συνεξαρτητικές συμπεριφορές και shit happens, life happens, parents happen sometimes και η ζωή συνεχίζεται. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί έχω λάβει σωρία μηνυμάτων προσωπικών στα social media και email πολύ ενθαρρυντικών και πολύ αγαπητικών. Uh, και όλοι μου λέγατε, όλοι εκτό από ένα αυτό. <laughs> και στα, σε όλα αυτά τα email που έλαβα και τα μηνύματα ήταν «Σ' αγαπούμε εμείς, ξέρω πως δεν είναι, ξέρω πως δεν είναι το ίδιο, δεν ξέρω πώς το είχατε σκεφτεί όλοι, σ' αγαπούμε εμείς, ξέρουμε πως δεν είναι το ίδιο, αλλά να ξέρεις ότι σ' αγαπούμε». Η αγάπη, η ανθρώπινη αγάπη. Είναι αγάπη. Ανεξαρτήτως αν προέρχεται ...από έναν άνθρωπο με τον οποίο σε συνδέουν δεσμιέματος ή όχι. Δεν υπάρχει αγάπη υψηλότερης ποιότητας... ...επειδή αυτός που σου τη δίνει μοιράζεται DNA μαζί σου. Και αγάπη χαμηλότερης ποιότητας... ...επειδή αυτός που σου τη δίνει δεν μοιράζεται DNA μαζί σου. Δεν είναι συγγενής σου δηλαδή. Η αγάπη... ...είναι το πιο ισχυρό εφόδιο που έχουμε εμείς οι άνθρωποι για να αντεπεξέλθουμε στις όποιε δυσκολίες της ζωής μας και για να μπορέσουμε να... <laughs> Κοιτάω τώρα πίσω. <laughs> έχω βγάλει τη γλάστρα έξω να λιαστεί και βλέπω ότι την κούκλα αυτή που μου η Μαρία Ζαγαρέλου την έχω βάλει ανάποδα. Δεν πειράζει, αυτή είναι η θέκλα που γελάει με το email που έλαβε σήμερα. Τώρα το βλέπω στην κάμερα. Και στα πόδια μου με έχω το λακίτο. Λοιπόν, δεν υπάρχει αγάπη ανωτέρας ποιότητα και αγάπη κατωτέρας ποιότητα. Ούτε μα εγγυάται, ούτε μπορεί να μα εγγυηθεί κανεί ότι αν αυτό που μα γέννησε μα αγαπάει, θα μα αγαπήσει πολύ καλύτερα από κάποιον ο οποίο μα υιοθέτησε ή από κάποιον τον οποίο, τον οποίο συναντηθήκαμε στην ζωή αυτή και συνδεθήκαμε καθιονδήποτε τρόπο. Πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε μαγικέ σκέψει. Μαγικέ σκέψει. Όλοι οι γονεί είναι καλοί. Όλοι μα οι μανάδε είναι αγαπητικέ. Όλες οι σχέσεις αίματος είναι σχέσεις που δεν κόβονται με τίποτα. Όλα, όλα αυτά. Λοιπόν, θα σας διαβάσω ένα email που έλαβα τώρα το πρωί από ένα πρόσωπο το οποίο δεν το γνωρίζω προσωπικά και πραγματικά δεν θέλω να το γνωρίσω. Όχι γιατί την υποτιμώ ότι είναι απλώς δεν έχω χώρο, δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. <laughs> λοιπόν, σήμερα το πρωί ξυπνάω Κοιμήθηκα αρκετά καλά χθε το βράδυ, πρέπει να σας πω. Γιατί ξέρω ότι εσείς που με αγαπάτε υγιώς, το πρώτο πράγμα που θα με ρωτούσατε θα ήταν πώς κοιμάσαι, πώς είσαι. Λοιπόν, σήμερα το πρωί παίρνω το εξή email από ένα πρόσωπο που λέει Snow Lab, υγεία και live του Σαββάτου 25 του 2023. Είναι η... η κυρία τουλάχιστον ξέρει να γράφει σωστά το θέμα ενό email. Και το διαβάζω. Θέκλα αγαπημένη. Σε ευχαριστώ θερμά που μα σύστησε στο Snow Lab. Το κατέβασα στο κινητό και αναμένω να δω αποτελέσματα. Γράφει στην παρένθεση Οικογενειακό Ιστορικό ποινική Άπνοια. Έχω χαμηλό σίδηρο. Ξυπνώ κουρασμένη. Α ελέγξουμε και τον ύπνο μα. Άρα αυτό το email ξεκινά με ένα θέκλα αγαπημένη. Και με ένα ευχαριστώ που μας είπες για αυτή την εφαρμογή στο κινητό και θα τη χρησιμοποιήσουμε και εμείς και μας έχεις δώσει μοιραζόμενη μαζί σου, μαζί μας τις εμπειρίες της υγείας σου, μας έχεις δώσει, μου έχεις δώσει την ευκαιρία να δω και εγώ τι να κάνω εάν τυχόν έχω ύπνη και άπνοια. Και σε ευχαριστώ που μας προειδιάζεις για το πώς να συναλλασσόμαστε με ιδιωτικά θεραπευτήρια για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Άρα έχουμε δύο θετικές κουβέντες, οι οποίες η πρώτη κουβέντα έχει να κάνει σε ευχαριστώ που μίλησες για την υπνική άπνοια και εγώ θα έχω το όφελο να χρησιμοποιήσω την εφαρμογή και να δω την υγεία μου. Και επίση, σε ευχαριστώ που μα προειδοποίησε για τη συναλλαγή με ιδιωτικά θεραπευτήρια, για να μην το πάθω στο μέλλον. Άρα, ξεκινήσαμε με δύο θετικά. Τώρα για το live του Σαββάτου. Με προβληματίζει λίγο η ισορροπία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου μοιράσματο. Αναφέρομαι στις λεπτομέρειες για τη σχέση με τους γονείς σου, το αν θα πα στην κηδεία του, λεπτομέρειε για το ξύλο, για το no contact και το low contact. Εξηγώ περισσότερο. Εχτιμώ πάρα πολύ την αμεσότητα και την αλήθεια σου και μα έχει βοηθήσει όλου. Ωστόσο, επί του προκειμένου, σκέφτομαι μήπω μήπως θα ήταν καλύτερο να μην έχει πει στο live. Ό,τι σου έχει περάσει από το νου να μην πας στην κηδεία τους ή λεπτομέρειες για το ξύλο για πολλούς λόγους και η κοπέλα βάζει Ζήτα ή τα, 8 λόγου που σου βάζει. Αλφα. Γιατί μέχρι τότε μπορεί να του έχει συγχωρέσει και να πα. Βήτα. Και γιατί κάποιε σκέψει σου πρέπει να είναι μόνο δικέ σου. ΓΑΜΜΑ, Και γιατί εκείνοι θα πληγωθούν χωρί λόγο, ενώ αν δεν πα τελικά δεν θα το μάθουν ποτέ. Δέλτα. Και γιατί εκείνοι ω εκείνοι μπορούν, που μου έλεγε κάποτε ψυχολόγο μου, για μια δυναμική σχέση που είχαμε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Ε. Και γιατί δεν αξίζει να ασχολείσαι τόσο μαζί τους πλέον. Σιγματάφ. το έκτο δηλαδή. Και γιατί επίσης δεν υπάρχει λόγος να γίνεσαι βορρά στα στόματα κανενός. Δεν σου χρειάζεται. Ούτε σου αξίζει αυτή η αρνητική ενέργεια του κουτσομπολιού των άλλων. Ζήτα. Επιπλέον, ενώ οι γονεί σου είναι όντω στενόμυαλη, θρεσκόληπτοι με στοιχεία τοξικότητα κτλ., δεν του αξίζει επίση να γίνονται βορρά στο στόμα των άλλων. Του φέρνει σε δύσκολη θέση και του πικραίνει και δεν καταλαβαίνουν γιατί τα κάνει όλα αυτά. Είπαμε, ω εκείνοι μπορούν. Οπότε, αφού η στάση του δεν πρόκειται να αλλάξει, ποιο ο λόγο να σε δημόσια λεπτομέρειε για το τι σου είπαν, τι σου έγραψα κτλ. Ηττα. Τέλο, η δημοσιοποίηση τόσο προσωπικών στοιχείων, π.χ. ξύλο, αφορά και άλλα μέλη τη ευρύτερη οικογένεια, τα οποία μπορεί να μην θέλουν να μοιραστούν λεπτομέρειε τη δική του ζωή. Τι σκέφτομαι, Μπορεί απλώ να πει στο live, απλά έγραψε, απλώ είναι το όρθο, να πει στο live κάτι σαν ισορροπό ανάμεσα στο low contact και το no contact, θέλω να σα το εξομολογηθώ. Και έτσι είσαι και ειλικρινή μαζί μα και αρκούντο προστατευτική προ εσένα και προ του άλλου. Όχι, αγάπη μου. Είναι το δικό σου καθοσπρεπισμό που απειλούν αυτά που είπα. Το δικό σου αυτό θέλει να προστατεύσει. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά εγωκεντρικό mail. Και θα εξηγήσω μετά γιατί. Και αυτά τα σκέφτομαι γιατί η ισορροπία ανάμεσα στο ιδιωτικό και στο δημόσιο απασχολεί και εμένα όταν εξομολογούμε κάτι σε φίλες. Τελειώνω με το εξή. Δεν με ξέρει προσωπικά, το κινητό μου είναι αυτό. Αν θέλει να με δει σε βιντεοκλήση, για να δει μέσα από την κλήση τι άνθρωπο είμαι. Ότι δεν είμαι τοξική ή ξέρω κτλ. Που σου γράφω τώρα όλα αυτά. <intellect> δεν χρειάζεται να σε δω στη βιντεοκλήση. Μπορείς να δεις το βλέμμα μου, τη φωνή μου και τα λοιπά. Όχι, είμαι εντάξει. Τα κραπτάζου μου φτάνουν. Έλαβα το θάρρος να σου, γράφω τόσο, να σου γράψω τόσο ανοιχτά για να έχεις και μια άλλη οπτική. Βεβαίως. Στα Βεβαίως. 48 μου χρόνια, μετά από τόσα χρόνια κλινικής πείρας, μετά από τόσα χρόνια συνεχόμενης επιμόρφωσης και σπουδών, μετά από τόσες συνεδρίες με συναδέλφους, είχα μεγάλη ανάγκη αυτή την κυρία... Να μου γράψει όλα αυτά τόσο ανοιχτά, μπήκε σε, σε κίνητρο να μου το γράψει τόσο ανοιχτά, για να έχω κι εγώ μια άλλη οπτική. Εγώ η στραβή. Καλή αρχή σε όλα όσα ετοιμάζει με την ευχή μου, σου αξίζει να μεταφραστεί και να φτάσει παντού. Καρδιά, με αγάπη και χτίμηση το όνομα, ιστερόγραφο. Τα podcasts είναι εξαιρετικά. Συνεξάρτηση, ναρκιστισμό, συναισθηματική νοημοσύνη, τα σπάνε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο εννοείται ότι στην κυρία αυτή θα άρεζαν πάρα πολύ τα podcast επειδή είναι θεωρητικά και δεν υπάρχει κανένα προσωπικό μοίρασμα και δεν κινδυνεύει ο κάθος πρεπισμός και αξιοπρέπεια και η δικιά της, η δικιά της, η δικιά της. Ξεκάθαρα προβολή. Η λέξη προβολή σημαίνει αυτό που σκέφτομαι και νιώθω για μένα το προβάλλω πάνω στον άλλο. Κάναμε ένα βίντεο πρόσφατα γιατί μας ενοχλούν κάποια πράγματα πάνω σε ανθρώπους που κάνουν που δεν έχουν σχέση με μας. Οι προβολές που κάνουμε πάνω στους άλλους. Ε, δεν θέλω να ακριβώς τώρα. Ήταν ένα σύντομο, ο δεκάλεπτο βίντεο οδηγητικό. Λοιπόν, θα σας διαβάσω ότι τις απάντησα και μετά θα σχολιάσω. Δεν θέλω να σε πάρω τηλέφωνο. Διάβασα αυτά που έγραψες. Από τους 7.300 ανθρώπους που παρακολούθησα μέχρι τώρα το live, άνοιξα το κινητό μου και είδα πόσες θεάσεις είχε το live, έγινα βορρά μόνο στο δικό σου στόμα. Ούψ, πληκτρολόγιο. Έχω την ψυχολόγο μου να συμβουλεύομαι, η οποία γνωρίζει πολύ καλά τη δυναμική των σχέσεων κλπ. Και, και, στη δική της γνώμη δίνω βαρύτητα και για το θέμα για το οποίο με συμβουλεύει εντό αγωγικών. Το μέχρι εκεί μπορούν να το μάθω, να το λέω κι εγώ. Μην νιώθεις θυμό για τον κακοποιητή. Μόνο μέχρι εκεί μπορεί. Μην τον ξεμπροστιάσει. Μόνο μέχρι εκεί μπορεί. Να νιώθεις τύψεις που προστατεύεσαι. Μόνο μέχρι εκεί μπορεί. Εννοείται πλάκα κάνω. Θεωρώ επαναθυματοποίηση του θύματος τέτοιες προσεγγίσεις, καθώς επίσης και το δικό σου mail το θεωρώ επαναθυματοποίηση του θύματος. Η αλήθεια είναι πως πολλές φορές τα mail σου με προβληματίζουν, γιατί η γυναίκα αυτή μου στέλνει πολύ συχνά email, καθώς και τα σχόλια, καταλαβαίνω πως είσαι, πως είσαι καλοήθης, κόμμα, αλλά κάμποσες τελείες. Λοιπόν, κυρίες όπως αυτή την κυρία υπάρχουν ανάμεσά μας παντού είναι αυτοί που θα μπορούσε κάποιο να του ονομάσει και υπτάμενου πυθίκου, εάν είχαν προσωπική σχέση με τους κακοποιητέ τους οποίου ξεμπροστιάζουν. Θα μπορούσαμε όμω να πούμε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το χαρακτηριστικό του αυτόκλητου συμβουλάτορα, δηλαδή χωρί να του ρωτήσει κάποιο, πάνε να συμβουλεύουν του άλλου. Και άνθρωποι δεν έχουν σεβασμό στα συναισθήματα και στις εμπειρίες των άλλων ανθρώπων. Άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι ο τρόπος με τον οποίο ζουν αυτή τη ζωή τους πρέπει να είναι και ο τρόπος με τον οποίο να ζουν οι υπόλοιποι τη ζωή τους. Και άνθρωποι πνευματικά δούλευτοι. Λοιπόν, δεν κάνω αυτό το βίντεο για να κράξω τη γυναίκα καμία σχέση όπως τις έγραψα και στο τέλος του email, είναι καλοήθης. τη νιώθω ότι είναι καλοήθης. Το νιώθω δηλαδή ότι δεν είναι ένα πλάσμα κακό το οποίο θέλει να μου κάνει κακό ή με φθονεί ή οτιδήποτε άλλο. Δεν νιώθω κάτι τέτοιο. Βλέπω και άλλες φορές τα σχολιά τη. Ε, θυμάμαι ονόματα περισσότερο γραπτά παρά και γι' αυτό ήρθατε στα σεμινάρια και ποια εσύ, ποια εσύ, σχολιάζεις γιατί έχω στο μυαλό μου ε, μια εικόνα για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σε επαφή με εμένα μέσω email και μέσω των σχολείων. Πραγματικά θεωρώ ότι δεν πρόκειται για κακοήθες πρόσωπο. Δεν είναι κακοήθης, δεν έχει κακοήθεια. Είναι μία γυναίκα η οποία δεν ξέρω σε ποια ηλικία είναι, ούτε και με ενδιαφέρει να μάθω. Είναι μία γυναίκα η οποία ε, νομίζει πως είναι σοφή. Νομίζει πως είναι καλλιεργημένη νομίζει ότι είναι ψυχοεκπαιδευμένη, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. Και τη συμβουλεύω με όλη μου την αγάπη να παρακολουθεί τα βίντεο με προσοχή. Όταν παρακολουθεί ένα ψυχοεκπαιδευτικό βίντεο ή όταν παρακολουθεί ένα live, όπως το live που παρακολούθησε το Σάββατο, να μην το παρακολουθεί όπως θα παρακολουθούσε το Survivor, όπως θα παρακολουθούσε το Shopping Star, όπως θα παρακολουθούσε τις εκλογές. Να το παρακολουθήσει με διάθεση ενσυναίσθησης. Ενσυναίσθηση σημαίνει να μπορώ να νιώθω τα συναισθήματα των άλλων. Να μπορώ να νιώθω συμπόνια για τους άλλους η κυρία αυτή μέσα από το email της ένιωσε συμπόνια για τον καθοσπρεπισμό. Ένιωσε συμπόνια για το τι μπορεί να νιώθουν άλλοι άνθρωποι πέραν του ανθρώπου στον οποίο απευθυνόταν. Ένιωσε συμπόνια να μην χαλάσουν τα ιερά και τα όσια. Ένιωσε συμπόνια για τα πρέπει και τα μη, όχι για τον άνθρωπο στον οποίο απευθυνόταν. Ως ψυχολόγος μπορώ να υποθέσω ότι έχει δικά της θέματα μέσα της, τα οποία αναταράχτηκαν βλέποντας εκείνο το live. Είμαι σίγουρη ότι δεν έχει να κάνει με μένα αυτό που μου έχει γράψει. Έχει να κάνει με το δικό της τρόπο που βλέπει τη ζωή και με το δικό της τρόπο που διαχειρίζεται τις δικές της σχέσεις. Δεν το παίρνω προσωπικά. Όμως κάνω αυτό το βίντεο γιατί χρειάζεται να είμαστε αγαπητική, πραγματικά αγαπητική, συμπονετική, ενσυναισθητική, απέναντι στα θύματα κακοποίησης. Είτε ορατής κακοποίησης, είτε αδιόρατης κακοποίησης. Είμαι 48 χρονών. Είμαι ψυχολόγος, για σχεδόν 26 χρόνια, 25 χρόνια. Γνωρίζω χιλιάδες ιστορίες ανθρώπων. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η δική μου προσωπική ιστορία δεν είναι τόσο τραγική ή τόσο δραματική ή τόσο τραυματική όσο οι περισσότερες από αυτές τις ιστορίες που γνωρίζω. Δεν έχω καμία απολύτως εντύπωση ή άποψη ότι έχω βιώσει κάτι το extravagant, κάτι το ιδιαίτερο και ότι είχα μια παιδική ηλικία η οποία δεν έχει άλλη να συγκριθεί μαζί της. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι πολλά παιδιά έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει με παρόμοιε συνθήκε, κάποια λίγο καλύτερες, κάποια λίγο χειρότερες. Όμως, αυτό δεν πάβει να είναι πρόβλημα. Δεν πάβει να είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Η κακοποίηση των απροστάτευτων παιδιών από ακατάλληλους μη γονεϊκούς γονείς. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο ευθύνεται για όλα τα προβλήματα σχέσεων που αντιμετωπίζουμε στη σημερινή κοινωνία. Όταν μου γράφετε και κλαίγεστε, μα δεν βρίσκω άντρα, μα δεν γίνονται γάμοι πλέον, μα δεν υπάρχει αγάπη, μα δεν υπάρχει το ένα, μα δεν υπάρχει το άλλο. Ενώ παράλληλα θέλετε να είμαστε και κάθος πρέπει και κομιλφό, να μην κάνουμε ουσιαστική δουλειά με το να βοηθήσουμε τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, να αντιληφθούν ότι είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ώστε να πάρουν την κατάλληλη θεραπεία και αν πρέπει να αποστασιοποιηθούν, να αποστασιοποιηθούν από τους θύτες τους ώστε να μην επανατραυματίζονται, αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να βοηθήσουμε αυτή την κοινωνία να εξηγιανθεί και να ζούμε σε ένα χώρο όπου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ανοιχτοί και διατεθειμένοι να συνδεθούν αγαπητικά. Όλος αυτός ο καθοσπρεπισμός, όλο αυτό το μην το λες αυτό θα γίνεις ρεζίλη. Μην το λες το άλλο θα στενοχωρήσεις τον α, το β, το γ. Μέχρι εκεί μπορούν. Εφόσον μέχρι εκεί μπορούν... Θα το διαβάσω για να, με, να είμαι σίγουρη γιατί άρα, ότι λέω σωστά το... Ως εκεί μπορούν. Το ως εκεί μπορούν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να ελαφρύνει τη θέση, για παράδειγμα, του παιδεραστού. Όσο εκεί μπορεί, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να ελαφρύνει τη θέση ενός δολοφόνου. Το ως μπορεί, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να ελαφρύνει τη θέση μιας πεδοκτόνου ή ενός παιδοκτόνου. Τι σημαίνει όσο εκεί μπορεί. Τι σημαίνει όσο εκεί μπορεί. Δηλαδή, δηλαδή αφήνουμε τους ανθρώπους να λειτουργούν ανεξέλεκτα και τους δικαιολογούμε γιατί μέχρι, όσοι, μέχρι εκεί μπορούν. Α, πήρα τώρα α, απάντηση από την κουπέλα, η οποία λέει «Σέβομαι και χτιμώ σαν μου γράφεις δύο καρδι... τρεις καρδιές με αγάπη». Σας λέω «Δεν είναι κακοήθης η κουπέλα». Σε καμιά περίπτωση δεν ειναι κακοήθηση, η κακοήθης. Μετέφερε κακοήθηση. μετεφερε αυτο το οποίο άκουσε, μεγάλωσε με αυτό και δυστυχώς το άκουσε και στη θεραπεία της. Τώρα δεν ξέρω κάτω από ποιε προϋποθέσεις το άκουσε στη θεραπεία της. Γιατί θα μπορούσε μια ψυχολόγος να πει όντως ναι μέχρι εκεί μπορούν. Άρα μην περιμένεις ότι θα σου δώσουν κάτι περισσότερο. Ούκαν λάβει από του μιέχοντος. Οπότε μην έχεις αυτές τις προσδοκίες οι οποίες να σε εμ, ετοιμάσουν ώστε να νιώθει συνεχώ ματέωση. Δεν ξέρω πώ το χρησιμοποιεί ο ψυχολόγο τη. Δεν κατακρίνω την ψυχολόγο τη σε καμία περίπτωση, όπω σα έχω πει και στην Αθήνα στι διαζώσεις συναντήσει. Αλλά όπω σα έχω πει και στο live, θα κάνω ένα βίντεο για το πώ επιλέγουμε ψυχολόγο. Αλλά. Ε, τώρα, τώρα, με έκανε κομμάτια, όχι με, όχι με την έννοια ότι νιώθω που κάνω αυτό το βίντεο, γιατί πραγματικά μου αποδεικνύει ότι καλά την κατάλαβα. Αν ήταν κακοήθης, αν ήταν τοξική, αν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος επίτηδες με φθονούσε ή ήθελε να μου την πει, δεν θα απαντούσε «Σέβομαι και χτιμώ μου γράφει τρεις καρδιές και με αγάπη το όνομά της». Είναι καλοήθης. Χρειάζεται βοήθεια, όπως όλοι χρειαζόμαστε βοήθεια. Με καλό σκοπό το έγραψε εκείνο το email. Όμως, εκείνο το email, αν το διάβαζε κάποιο ο οποίος δεν είχε το δική μου Ψυχολογική οχύρωση, λόγω του ότι έχω κάνει δύο συνεδρίες με την ψυχολόγο μου από την Παρασκευή μέχρι σήμερα, κάποιο που δεν είχε τη δική μου ψυχολογική οχύρωση θα μπορούσε να νιώσει τρομερέ ενοχέ, να το ρίξει στα πατώματα εκείνο το email, θα μπορούσε να ξεκινήσει ένα επεισόδιο συναισθηματική αναδρομή, emotional flashback και να απορριθμιστώ τελείω. Και έχω χίλια πράγματα να κάνω, μεταξύ των οποίων να φτιάξω και ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο για το κανάλι αυτό. Πρέπει να σταματήσουμε να δείχνουμε περισσότερη συμπόνια στους διώχτες μας, στους δυνάστες μας, από ό,τι στον εαυτό μας. Πρέπει να σταματήσουμε να λαμβάνουμε περισσότερο υπόψη το καθο... τον καθοσπρεπισμό και το τι θα πει ο κόσμος από το πώς νιώθουμε εμείς και τι είναι αυτό που θα μας βοηθήσει ώστε να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Δεν μετανιώνω που έκανα το μοίρασμα που έκανα το Σάββατο. Το μοίρασμα που έκανα το Σάββατο το έκανα στο live, το οποίο live δεν το έχω δημοσιοποιήσει σε κανένα από τα social media τα δικά μου, ούτε έχω βάλει κάποιο τίτλο στο live, 38 τίτλο, clickbait. Ελάτε, διαβάστε εδώ, ξεμπροστιάζει. Κάνει. Όχι. Έκανα ένα μοίρασμα μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή τη ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα όπου συμπονούμε ο ένα τον άλλον, στηρίζουμε ένα στον άλλον για να μπορέσουμε να εξελιχθούμε ψυχικά και πνευματικά, να ξεπεράσουμε τα τραύματα και να αφήσουμε ένα καλύτερο αποτύπωμα σε αυτόν τον κόσμο από ό,τι εκείνοι πώς εκείνοι μπορούν. Δεν είμαστε κακοί άνθρωποι. Πονεμένοι είμαστε. Πολυτραυματίες ψυχικά είμαστε. Ψυχούλες είμαστε. Κάποιοι ψυχάρες άλλοι. Πλάσματα του Θεού είμαστε κι εμείς. Νομίζετε, νομίζετε ότι εμείς δεν λυπόμαστε. Δεν θα θέλαμε. να είχαμε υγιέστερες σχέσεις με σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μας. Νομίζετε ότι το απολαμβάνουμε να ταλαιπωρούμαστε. Νομίζετε ότι το απολαμβάνουμε το να είναι αναγκαστικό και επιταχτικό για τη σωματική και ψυχική μας υγεία να πάμε no contact. Μακάρι μακάρι τα παιδιά του κόσμου όλα να μεγαλώναμε, να γεννιόμασταν και να μεγαλώναμε σε οικογένειε υγιείς, με ανθρώπους ψυχικά υγιείς και ισορροπημένους, με υγιείς προσωπικότητες και να ήταν σχέσεις πραγματικής αγάπης και όλες οι σχέσεις αίματος. Μακάρι. Μακάρι, αλλά δεν είναι έτσι η ζωή. Η ζωή δεν είναι έτσι. Και χρειάζεται κάποιες φορές να πάρεις κάποιες αποφάσεις δραστικές, οι οποίες μπορεί να είναι τρομακτικές για τους υπόλοιπους, οι οποίες μπορεί να επισύρουν αυτόκλητους του να σε κάνουν να νιώσεις άσχημα για τις επιλογές που πήρε, αλλά που μπορεί να είναι σωτήριες για τη ψυχή σου και τη ψυχή των παιδιών σου. θα μπορούσα και εγώ πάρα πολύ εύκολα να πω το 2000, το 2001 όταν αποφάσιζα με μεγάλη δυσκολία, τεράστια δυσκολία να χωρίσω από τον πατέρα των παιδιών και να χωρίσω από την προστασία, την υπερπροστασία της εξαιρετικά ισχυρής κοινωνικά οικογένειάς μου και θρησκευτικά ισχυρής θα μπορούσα κάλλιστα να πω ως εδώ μπορώ, δεν μπορώ παραπάνω, οπότε δεν χωρίζω, παραμένω εδώ και πιστέψτε με, πιστέψτε με, αν παρέμενα εκεί, θα μπορούσα να πάρω την ναρκισιστική επιλογή του να τους λέω όλους αυτά που θέλουν να ακούσουν και εγώ να κάνω το δικό μου. Θα μπορούσα άνετα να έχω και όλα τα χρήματα και όλη, τη, όλη την, την, την ευμάρεια, την ηλική να έχω την ωραία εικόνα, γιατί ήμασταν μια πάρα πολύ ωραία εικόνα. Δεν ξέρω, ο πατέρα των παιδιών είναι ένα εξαιρετικά ωραίο άνδρα, εμφανισιακά και, και καλό άνθρωπο. Δεν είναι κακό άνθρωπο ο Γιώργος. Πηγαίναμε κάθε Κυριακή στην εκκλησία, ένα όμορφο άνδρα, όμορφα παιδάκια. Εντάξει, μια παχιά <χει> μαμά, αλλά εντάξει, ωραία ήμουνα νομίζω. Όχι τόσο τότε όσο είμαι τώρα, αλλά το μεγάλο σπίτι, τα ακριβά αυτοκίνητα, οικιακή βοηθό, όλα αυτά, να έχω όλη αυτή την επιφάνεια. Και θα μπορούσα να κάνω και εξωσυζυγικές σχέσει, γιατί μου την έπεφταν συνέχεια, όπω την πέφτουν σε όλε τι παντρεμένε. Όχι, ότι εγώ έχω κάτι διαφορετικό. Και να μεγάλωνα τα παιδιά μου μέσα σε ένα κλίμα τέτοιο. Σε ένα κλίμα ψευδές. Που θα ζούσα μια ζωή Τυπικά okay, οκ, αλλά ουσιαστικά όχι οκ. Okay. Θα μπορούσα να πω, ως εδώ μπορώ. Και όμως είπα, δεν μπορείς, μπορείς. Θέλεις να κάνεις τη διαφορά, έχεις παράπονα, ότι όταν ήσουν παιδί δεν σε προστάτευσαν. Ανασκούμπωσε μανίκια, σήκωσε μανίκια, δούλεψε σκληρά για να μπορέσεις. Και πιστέψτε με, υπήρχαν περίοδοι και θα υπάρξουν περίοδοι γιατί είναι όλα μέσα στη ζωή που θα είναι δύσκολοι ήταν δύσκολοι και θα είναι δύσκολοι όμως τίποτα δεν συγκρίνεται με το να είσαι ψυχικά ζωντανός να είσαι ενεργοποιημένος και να προσπαθείς συνεχώς να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος και το να ξέρεις ότι ό,τι κάνεις το κάνεις με κίνητρο τη συμπόνια, το κάνεις με κίνητρο την πνευματικότητα, το κάνεις με κίνητρο το πραγματικά καλό, το ουσιαστικό καλό και όχι με σοβέζικες λύσεις, να κρατάς όλους ευχαριστημένους και ε, τα δεις και λίγο τη ψυχή σου. Η ψυχή μας πάνω απ' όλα. Αυτού λεχθέντος, θα τελειώσω με αυτό επειδή είστε από την Ελλάδα, δεν είστε από την Κύπρο. Δεν γνωρίζετε, και ίσως όχι, ό, όσοι δεν έχετε διαβάσει και τα βιβλία μου, δεν γνωρίζετε ότι ο γάμος μου ήταν δημόσιο γεγονός. Ο πρώτος μου γάμος, και ο δεύτερος, ήταν στις ειδήσει. Ήταν στα περιοδικά, τα κοσμικά. Το διαζύγιο μου ήταν πολύ δημόσιο. Όταν χώρισα από τον πατέρα των παιδιών, στην πόλη στην οποία γεννήθηκα και μεγάλωσα την Πάφο έγινε... Κοινωνικός χαμός. Ίσως αν είναι εδώ κάποιοι στο κανάλι από την Πάφου να σας το πούν. Ήταν πολύ δημόσια η απόρριψη που έφαγα από την οικογένεια μου τότε. Οπότε αυτό δικαιολογεί, όχι δικαιολογεί, αυτό εξηγεί και τη δική μου δημόσια τοποθέτηση για κάτι το οποίο έγινε πάρα πολύ δημόσια. Όταν χώρισα από το δεύτερο μου σύζυγο για τρεις μέρες ήταν πρώτος της τάσης του Google Search στην Κύπρο το όνομά μου, το επίθετό μου και η λέξη διαζύγιο. Δεν είμαι... Ε, είμαι μια κοπέλα της διπλανής πόρτας, εννοείται, αλλά δεν είμαι η, η συνηθισμένη κοπέλα της διπλανής πόρτας. Και η οικογένειά μου έχει δημόσιο βίο και εγώ ίδια προσωπικά έχω δημόσιο βίο. Οπότε ίσως να μην μπορεί να το καταλάβει αυτό κάποιο ο οποίο έρχεται από μια οικογένεια που δεν έχει πρόσβαση στο, στη δημόσια έκθεση. Δηλαδή, η δημόσια έκθεση δεν είναι κάτι που ξεκίνησα εγώ. Και πιστέψτε με, είπα πολύ λίγα και δεν πρόκειται να πω περισσότερα και ούτε θεωρώ σε καμία περίπτωση, ξαναλέω, ότι είχα την πιο δύσκολη παιδική ηλικία που είχε ποτέ άνθρωπο ή ότι οι δικοί μου γονεί είναι τέρατα και όλοι οι άλλοι είναι καλοί και διάφορα άλλα τέτοια αυτό το οποίο είπα και το ξαναλέω είναι ότι επειδή εγώ προσωπικά υποφέρω από σύνθετη διαταραχή με τα στρες, επειδή εγώ προσωπικά λειτουργώ συνεξαρτόμενη, μετά από 20 χρόνια ψυχοθεραπείας. Η ψυχολόγος μου έχει πολύ καιρό που μου το τονίζει ότι πρέπει να πάω no contact, Πήγα για πρώτη φορά, totally, <laughs> για πρώτη φορά no contact, χωρίς καθόλου επαφές, το προηγούμενο καλοκαίρι και το Πάσχα έκανα ένα relapse και είχα κάποια τηλεφωνήματα. Τα οποία μου έκαναν κακό ψυχικά και σωματικά. Το δικό μου relapse μου έκανε κακό. Οι άνθρωποι δεν μου έκαναν κακό, δεν προσπαθούσαν να με πάρουν τηλέφωνο, τους είπα δεν θέλω να μιλάμε, δεν μου έκαναν κάτι. Τους, δι... τους κατάγγειλα για κάτι δημοσίως. Δεν είπα κάτι. Ε, είναι η σχέση μας αυτή που είναι. Οπότε, επειδή πολλές φορές φωνάζω και στα βίντεο και στα email, γράφω με κεφαλαία, πήγαινε no contact, κόψε επιτέλους τις επαφές να δεις καλό, έπρεπε να σας το πω ότι και για να είμαι έντιμη και ειλικρινής μαζί σας, αλλά και για να είμαι παράδειγμα ότι ακόμη και εγώ ίδια που είμαι ψυχολόγος, αν πάω low contact και δεν μείνω no contact, απορριθμίζομαι συναισθηματικά. Αυτό ήθελα να πω. Νομίζετε ότι δεν αγαπάω τους γονείς μου? Είστε βαθιά ανοιχτωμένοι, τους αγαπάω πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να συνεχίσω να πληγώνομαι και να τους πληγώνω. Και το είπα και τελείωσε και έμεινε εκεί. Και επίση οι γονεί μου, έτσι για να ξέρετε, έχουν διαβάσει όλα μου τα βιβλία και ξέρουν τι γράφω στα βιβλία μου. Και μετά που διάβαζαν τα βιβλία μου, οι ίδιοι επιθυμούν να έχουμε σχέσει. Είμαι εγώ αυτή που επιθυμώ να μην έχουμε σχέσει, όχι γιατί του μισώ, αλλά γιατί γνωρίζω ότι η όποια επαφή μου ξυπνάει τη σύνθετη διαταραχή με τα τραυματικού στρε, γιατί έχουν ένα ιδιαίτερο περίτεχνο, είναι και πολύ ευφύ άνθρωποι και πολύ επιτυχημένοι περίτεχνο τρόπο νέγκινγκ και συγγνώμη, δεν θέλω τίποτα άλλο, να, δεν θέλω το βιώσω αυτό πλέον. Και να σας πω και κάτι, τώρα που γνωρίζω ότι έχω και υπνική άπνοια, αλλά έχω και θέματα με, τη, με το έντερα ακόμη, δεν ξέρουμε τι είναι ρε παιδιά, περιμένουμε τις βιοψίες. Είναι ένας λόγος παραπάνω για να πάω no contact, totally και για να μην ειλικρινή, το είπα δημοσίω για να νιώθω ευθύνη απέναντί σα να μην το ξανασπάσω γιατί είμαι λυπησιάρα και το ξανασπάζω. Μάνα μου η γλυκούλα μου, μου στείλε δεύτερο email τώρα. Θέκλα μου, βάζει όρια γιατί το θέμα δεν με αφορά και καλά κάνει για να καταλάβω καλύτερα το θέμα των ορίων με χτίμηση. Σα λέω, δεν είναι κακό άνθρωπο. Είναι καλοήθη. Και γι' αυτό βλέπετε, κάνω αυτό το βίντεο πολύ ήρεμα και με πολύ αγάπη και για τη Φίλη που έστειλε και για σας και για όλους μας και για τους γονείς μου. Γιατί μπορώ να τους αγαπάω καλύτερα από μακριά. Αυτά. Γεια! Yeah!